Μετά από τεράστιες καθυστερήσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού άναψε το πράσινο φως για την κατεδάφιση του ορόφου του επικίνδυνου κτίσματος επί της οδού Αγίου Μινά. Έχουμε απόφαση μετά την εισήγηση της Επιτροπής του Άρθρου 42. Έγινε άμεση σύγκληση της Επιτροπής του Υπουργείου. Βγήκε απόφαση και θεωρούμε ότι με κάποιες παρατηρήσεις που ήδη έχει πάρει την εντολή ο ιδιώτης μηχανικός να υποβάλει στην τοπική των νεωτέρων, σε 2 εβδομάδες θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι για την άρση των ετοιμορροπιών. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη, ωστόσο παράλληλα ως Σύλλογος Ανθρώπινη Ασπίδα εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας όσον αφορά την κολυσιαργία γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ προσωπικά ότι το κτίριο αυτό κάποια στιγμή θα πέσει από μόνο του και θα θρυνήσουμε θύματα. Ευθύνες έχουμε άπαντες. Λόγω του επικίνδυνου κτιρίου υπήρξαν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με στόχο την προστασία οδηγών και πεζών. Το λογικό θα ήταν να πάρουν μέτρα για το ετοιμόρροπο και όχι να γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση του κόσμου. Πρέπει να γίνει άμεσα μια δουλειά εκεί πέρα, να πέσει το κτίριο, να μην έχει φόβο ο καθένας που περνάει. Όπως εκτιμάται, σε 2 εβδομάδες αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καθαίρεσης του ορόφου του επικίνδυνου κτιρίου, οπότε αναμένεται να ισχύσουν νέα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή. Άναψε πράγματι το πράσινο φως, από όσα έχω ενημερωθεί κι εγώ. Επομένως, θα δούμε να λύνονται 2 βασικά προβλήματα της περιοχής μέσα σε λίγο διάστημα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το κτίριο, είναι πολλά άλλα κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσης κατεδάφισης είτε πολιτών είτε δημοσίου. Θεωρώ ότι βήμα-βήμα, συνειδητοποιώντας όλοι άπαντες τις ευθύνες μας, μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα. Για τα επόμενα ετοιμόρροπα υπάρχουν κάποιοι νόμοι που θεωρητικά απλοποιούν τις διαδικασίες. Για τα υπόλοιπα προγραμματίζονται ανάλογα το βαθμό της ετοιμορροπίας. Αρκετές ήταν οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κόσμου στο ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής από τον Σύλλογο Προστασίας Ανθρώπινη Ζωή, Ανθρώπινη Ασπίδα, με τον πρόεδρό του να ακούει το καμπανάκι του κινδύνου για τα επικίνδυνα κτίρια και στην ενδοχώρα του νομού. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια στην ενδοχώρα τα οποία, αν μη τι άλλο, χρήζουν άμεσης κατεδάφισης. Είδαμε το παράδειγμα στο νησί με το σεισμό που σκοτώθηκαν τα 2 νέα παιδιά. Πολλά τέτοιου είδους κτίρια που χρήζουν άμεσης κατεδάφισης βρίσκονται στην ενδοχώρα.